Προτιμάτε αυτό ή αυτό? Να περιμένετε στην ουρά για ένα διακανονισμό. 2 ώρες να πληρώνουμε λογαριασμούς, έσχο, ντροπή μας. Προφανώς όλοι προτιμούν το τηλέφωνο. Αυτό προωθεί η ΔΕΗ για να σταματήσουν ή τουλάχιστον να περιοριστούν οι ατέλειωτες ουρές πολιτών που θέλουν να διακανονίσουν σε δόσεις το ρεύμα. Πολύ καλό για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Δημιουργούν παροχές εξυπηρέτησης τώρα που δεν έχουμε λεφτά. Πέραν από τη διευκόλυνση του διακανονισμού μέσα από το τηλέφωνο, η ΔΕΗ προσανατολίζεται στο διπλασιασμό των δόσεων πληρωμής και μάλιστα άτοκα. Είναι μια καλή λύση αυτή, αν δεν υπάρχουν τόκοι και τέτοια πράγματα. Θα μπορούμε όλοι οι καταναλωτές να έχουμε τη δυνατότητα καταβολής του ρεύματός μας σε πολλές δόσεις? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ήδη η ΔΕΗ μας βαθμολογεί ανάλογα με τη συνέπειά μας. Με βαθμολογική κλίμακα, με άριστο το 1 και τη χειρότερη βαθμολογία, τον αριθμό 6. Έτσι λοιπόν, πολλές δόσεις θα μπορούν να πληρώνουν αυτοί που έχουν βαθμολογία 1, 2 και 3. Δηλαδή αυτοί που ως τώρα ήταν εξαιρετικά συνεπείς. Η ΔΕΗ θα είναι συνεπής. Εσείς τι βαθμολογία παίρνετε? Για να γνωρίζετε τι μπορείτε να περιμένετε από τη ΔΕΗ, βαθμολογήστε τον εαυτό σας όπως ακριβώς σας αξιολογεί η ΔΕΗ. Όσο και να κάνουν διακανονισμούς, άμα δεν υπάρχουν λεφτά, δεν κάνουμε τίποτα. Βαθμό 1 παίρνουν οι απολύτως συνεπείς χωρίς διακανονισμούς. Βαθμό 2 παίρνουν οι συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς. Βαθμό 3 παίρνουν οι ολίγων συνεπείς που έχουν έναν το πολύ απλήρωτο λογαριασμό. Θετικότατο. Γιατί είμαι μέσα σε αυτούς. Το 1, 2, 3 που κάνω συνήθως διακανονισμό για να πληρώσω το φως μου, γιατί δεν μπορώ να το πληρώσω ποτέ με μονοκόμματα. Βαθμό 4 παίρνουν όσοι αθετούν συστηματικά τους διακανονισμούς. Βαθμό 5 παίρνουν όσοι έχουν παραβιάσει το μετρητή τους μετά από κόψιμο του ρεύματος λόγω χρέους. Βαθμό 6, τη χειρότερη βαθμολογία έχουν όσοι κατ' επανάληψη έχουν παραβιάσει το μετρητή τους, δηλαδή είναι ρευματοκλέπτες. Όταν δεν έχει να πληρώσει ό,τι και διακανονισμό να γίνει, δεν έχει καμία ουσία. Είστε άνεργος? Άνεργος, ναι. Ήδη στη ΔΕΗ τρέχουν για να ετοιμάσουν τις διευκολύνσεις, καθώς γνωρίζουν ότι με τις δύο επικείμενες αυξήσεις το ρεύμα, Μαΐου και Ιουλίου, οι καταναλωτές, εάν δεν έχουν γενναίους διακανονισμούς, απλά θα γονατίσουν. Που σημαίνει ότι το ίδιο θα συμβεί και στη ΔΕΗ.